Σήμερα τα εξετάζει η επιστήμη και βρίσκει ποιο ήταν το κλίμα της εποχής εκείνης, ποια ήταν η τροφή τους, ποιες ήταν οι αρρώστιες. Άμεσος αμέσως τι μεγάλο κακό γίνεται εάν υιοθετήσουμε την άποψη της κάψεως των νευρών. Καταδικάζουμε και την επιστήμη σε μία στασιμότητα, σε μία απελπιστία, σε μία θέση που δεν μπορεί να πει πλέον τι γινόταν μπροστά από χρόνια. Αγαπητοί μου αδελφοί, ο Άγιος Νεκτάριος μας συγκέντρωσε για μια φορά ακόμη σε αυτό το ιερό προσκύνημα και μας αξίωσε να ασπαστούμε το Άγιο και Χαριτόβριτο ύψανό του. Είχε βαπτιστεί στο όνομα της Αγίας Τριάδος, είχε τραφεί με το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, είχε δείξει τα ορθόδοξα φρονήματά του, διαβάστε τα βιβλία του καλαρίθμητα, για να δείτε ότι κάθε λέξη είναι μια διδασκαλία ορθόδοξη, ένα μήνυμα ευαγγελικό. Είχε και ενάρετη ιδιωτή και πολιτεία, ώστε να ομιλούν τα τροπάρια που ψάναμε στον όρθρο για την τελειότητά του, για την ολοκλήρωσή του, για την αγιότητά του. Και έκανε και κάνει θαύματα πολλά. Είναι μετά τον Άγιο Νικόλαο ο πιο θαυματουργός Άγιος της Εκκλησίας μας. Και αν με ρωτήσετε γιατί επήρε αυτή την ιδιαίτερη χάρη ο Άγιος Νεκτάριος, θα σας απαντήσω. Πολύ απλά και εκκλησιολογικά θεμελιωμένα. Διότι επώνεσε περισσότερο, διώχθηκε περισσότερο, συκοφαντήθηκε περισσότερο, αγωνίστηκε περισσότερο και σε μια εποχή πολύ κοντά με τη δική μας, από το 1920 η κοιμήθη και ζούσαν μέχρι πρότινος οι άνθρωποι που του φίλησαν το χέρι, που τον είδαν, που εξομολογήθηκαν σε αυτόν και πήραν την ευλογία. Και επομένως ο Άγιος μας μένει κατά δικός μας Άγιος, αλλά εκείνος που θέλει να στέκεται δίπλα μας σε κάθε βήμα της ζωής μας, να μας ενισχύει, να μας παρηγορεί στην εποχή που είναι απαρηγόρητος ο τόπος και να μας στηρίζει με την ενάρετη ποιοτή και πολιτεία του και με το θεοφόρο κήρυγμα του. Επικαλούμε τη χάρη του για όλους σας, για κληρικούς και λαϊκούς, για τους άρχοντες του τόπου μας, για τον ευλογημένο λαό μας. Και σας λέω αδελφοί μου, πιασμένοι χέρι-χέρι όλοι μας, ας βαδίζουμε στον δρόμο που στη θέωση θα μας φέρει, όπως έφερε και τον Άγιο.